Καλησπέρα. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να ελέγξω πολύ καλά αυτόν τον ήχο. Αισθάνομαι λίγο καλωδιωμένη, αλλά μου φαίνεται θα το συνηθίσω στην πορεία. Μου ζήτησαν να έρθω και να εξηγήσω ότι το μάρκετινγκ δεν είναι κακό, η αλήθεια είναι ότι κατά κάποιο τρόπο ευνηδιάστηκα, γιατί για μένα είναι δεδομένο. Και αισθάνθηκα σαν να έπρεπε να έρθω και να απολογηθώ. Μετά από όρημη σκέψη, βέβαια, σκέφτηκα όλα τα αρνητικά παραδείγματα που υπάρχουν ευρύτερα στον χώρο και λέω ότι, εντάξει, είναι λογικό για κάποιους που δεν είναι μέσα στον χώρο να έχουν δημιουργήσει λανθασμένη εντύπωση. Οπότε ο ρόλος μου εδώ σήμερα είναι να προσπαθήσω να αναστρέψω αυτή την εντύπωση, αν έχετε αρνητική εντύπωση για το μάρκετινγκ. Α, εκεί πρέπει να πάω, συγγνώμη. Λοιπόν, το μάρκετινγκ είναι μια επιστήμη, είναι μια σύνθεση επιστημών περισσότερο. Δανείζεται αρχές, δανείζεται θεωρίες από επιστήμες όπως τα μαθηματικά, ξεκινώ από εκεί γιατί εγώ από εκεί προέρχομαι, την οικονομία, την επιστήμη της διοίκησης γενικότερα, την ψυχολογία, αναφερόμαστε στον καταναλωτή, μέσα από τα μαθηματικά τη στατιστική που έχει να κάνει με την έρευνα της αγοράς. Δηλαδή είναι ένα σύνολο αντικειμένων που έρχονται και οργανώνονται κάτω από την ομπρέλα του τίτλου αυτού marketing. Οπότε, ξεκινώντας με αυτή την προϋπόθεση, με το γεγονός ότι μιλάμε για μια επιστήμη που προέρχεται από τη σύνθεση πολλών περισσότερων, μπορεί να είναι... Δουλεύει, δεν δουλεύει. Όχι. Μπορεί να είναι κακό. Ναι, αυτό ήταν. Δεν θα σας απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Θα την απαντήσετε εσείς όταν θα τελειώσουμε αυτή την συζήτηση. Θα ξεκινήσω με μερικά παραδείγματα που είναι σε όλους σας γνωστά. Νομίζω το ξέρετε όλοι το Steve Jobs. Η Apple είναι μία από τις πιο πετυχημένες εταιρείες. Και σαν brand name είναι ένα από τα πιο γνωστά και ισχυρά brand names. Πόσοι από εδώ έχουν iPhone, iPad, iPod κτλ. Αρκετά μεγάλο το ποσοστό. Ποια είναι η επιτυχία της Apple? Καινοτομεί συνεχώς. Αλλά ποια είναι αυτή η καινοτομία? Η Apple ποτέ δεν ήταν μια εταιρεία που βγήκε και ανακάλυψε καινούργιες τεχνολογίες. Η καινοτομία της Apple και του Jobs είναι ακριβώς το μοντέλο της διοίκησης των προϊόντων. Το marketing της εταιρείας είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Στηρίχτηκε σε τεχνολογίες που είχαν βγάλει άλλοι και τις ανέπτυξε με έναν τέτοιο τρόπο ώστε έγιναν πολύ πιο χρησιμοποιήσιμες, πολύ πιο όμορφες, προσφέροντας δηλαδή ένα σύνολο πλεονεκτημάτων πολύ περισσότερων από αυτό που έκανε ο ανταγωνισμός. Και αυτό έχει εδραιώσει τη συγκεκριμένη εταιρεία στον χώρο. Η Google το 2002 ήταν η μάρκα της χρονιάς. Και η Google δεν έγινε αυτό που έγινε εξαιτίας της ανακάλυψης μιας τεχνολογίας. Θεωρείται η πρώτη μηχανή αναζήτησης σήμερα, αλλά δεν ήταν η πρώτη χρονολογικά που βγήκε. Ήτανε δεύτερη, απλά αυτοί που βγήκανε πρώτοι δεν το είχαν κάνει σωστά. Δηλαδή, δεν είχαν αναπτύξει το σύνολο των υπηρεσιών που θα μπορούσαν να προσφέρουν και δεν το είχαν προωθήσει με τον κατάλληλο τρόπο. Δεν είχαν κάνει τις κατάλληλες συνεργασίες, δεν είχαν βάλει τα σωστά εργαλεία μέσα, με αποτέλεσμα να ξεπεραστούν πάρα πολύ εύκολα από αυτόν που ήρθε δεύτερος, έμαθε από το λάθος τους, το διόρθωσε, το εφάρμοσε σωστά και βγήκε στην αγορά. Συνεχίζει η Google φυσικά να είναι αυτή τη στιγμή η πρώτη μηχανή αναζήτηση. Δεν ήταν μόνο το 2002.
Και αν θέλετε, η απόλυτη επιτυχία της Google βγαίνει από το ότι έχει ταυτιστεί με την ενέργεια που κάνουμε. Λέμε «γκουγκλάρω». Αυτό είναι η απόλυτη επιτυχία για μια εταιρεία, αν μπορέσει να ταυτίσει την μάρκα της με την κατηγορία προϊόντος, με τη συγκεκριμένη ανάγκη που υπάρχει. Πάντα Coca-Cola. Μπορείτε να μου πείτε γιατί ένα προϊόν που βρίσκεται στην αγορά τόσα χρόνια δεν έχει σταματήσει να κάνει τρελές πωλήσεις, να έχει παγκόσμια ηγετική θέση σε μερίδιο αγοράς και να είναι η πιο αναγνωρίσιμη μάρκα παγκοσμίως και επίσης η μάρκα με την μεγαλύτερη περιουσιακή αξία. Και εδώ έχουμε μια πρωτοπορία φυσικά στην ανακάλυψη του συγκεκριμένου αναψυκτικού από έναν φαρμακοποιό, ο οποίος ποτέ δεν μπόρεσε να καρποθεί τα αποτελέσματα της εφεύρεσής του. Ο λογιστής του, στον οποίο είχε παραχωρήσει την πατέντα, στη συνέχεια έκανε μια συνεργασία και έχουμε την δημιουργία του πολύ γνωστού αναψυκτικού που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Πέρασε τον Ατλαντικό με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και έκτοτε δεν έχει σταματήσει να αναπτύσσεται. Η Coca-Cola έχει κάνει πολλά πράγματα. Μέχρι και τον Άγιο Βασίλη άλλαξε. Η φιγούρα του Άγιου Βασίλη, έτσι όπως την ξέρουμε σήμερα, είναι αποτέλεσμα διαφημιστικής προσπάθειας της Coca-Cola. Που πήραν την κλασική φιγούρα του Άγιου Νικόλαου ή του... γιατί σε κάθε χώρα είναι διαφορετικός αυτός ο Άγιος. Τον έντυσαν με τα χρώματα της Coca-Cola, τον έκαναν λίγο πιο γλυκό και ευπαρουσίαστο για τα παιδιά. Και αυτή είναι η φιγούρα που όλοι μας γνωρίζουμε από τον Άγιο Βασίλη. Επίσης, να σας πω ότι παρόλο που πρόκειται για την πρώτη μάρκα σε αναγνωρισιμότητα, είναι και η πρώτη σε διαφημιστικές δαπάνες. Συνεχίζει. Δεν έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια της επικοινωνίας αυτού του μηνύματος που θέλει να περάσει. Always Coca-Cola, Coca-Cola it is, και αυτό που λένε πάντοτε είναι ότι είναι the real thing, έτσι. Το πραγματικό. Δεν υπάρχει κάτι. Οτιδήποτε άλλο είναι από μίμηση. Σε αυτό στηρίζονται. Και κάποια άλλα προϊόντα που δεν χρησιμοποίησαν τόσο καλά το μάρκετινγκ και δεν τα κατάφεραν. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε τη φρενίτιδα που είχε πιάσει πριν από αρκετά κάποιες δεκαετίες με το Περιέ. Παρόλο που είχαμε σόδες, όλοι προτιμούσαν το Περιέ, ήταν lifestyle. Παρουσιαζόταν με αυτόν τον τρόπο, είχε εδραιωθεί. Σε κάποια φάση η Περιέ αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, γιατί βρέθηκαν ίχνη βενζολίου στην παγκόσμια παραγωγή. Της αναγκάζεται να ανακαλέσει την παγκόσμια παραγωγή, αλλά έβγαινε και δήλωνε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, ότι είναι φήμες, διαδόσεις, αυτά που λέτε δεν ισχύουν. Και ξαφνικά, ενώ συνεχώς διέψευδε τις όποιες φήμες είχαν δημιουργηθεί, αναγκάζεται να ανακαλέσει τα προϊόντα της. Μετά από αυτό, δεν μπόρεσε ποτέ να ανακάμψει. Και ενώ είχε ένα μερίδιο αγοράς της τάξης του 44%, τώρα έχει φτάσει γύρω στο 14% μετά από τόσα χρόνια που έχει ξαναεπιστρέψει στον κλάδο, έχει παραδεχτεί το λάθος της, αλλά αυτό ήταν κάτι που η αγορά δεν της το συγχώρεσε. Δεν της συγχώρεσε το γεγονός ότι βγήκε και είπε ψέματα. Ότι προσπάθησε να αποκρύψει κάποια πράγματα. Και αυτό, όπως θα δούμε και στη δεύτερη φάση, είναι κάτι που δεν μπορούμε να το κάνουμε. Η ειλικρίνεια είναι ο μόνος δρόμος για την σωστή ανάπτυξη και τη διαχρονική παρουσία στην αγορά. Πριν από λίγο καιρό είχα δει ένα δημοσίευμα στις εφημερίδες που αναφερόταν στην πτώχευση της Kodak Eastman. Οπότε έψαξα και βρήκα κάποια αποσπάσματα από τους New York Times. Μιλάμε για μια εταιρεία που βρισκόταν στον κλάδο
πρωτοπορούσε έτσι με μια ιστορία 130 χρόνων. Ήταν η πρώτη εταιρεία με τις φωτογραφικές μηχανές και τα φιλμ, ηγετική και πάλι θέση στον κλάδο, πρώτη, αλλά δεν κατάφεραν ποτέ να αντιμετωπίσουν την αλλαγή στην τεχνολογία. Δεν μπόρεσαν να συμβαδίσουν με την αλλαγή στο εξωτερικό περιβάλλον. Με αποτέλεσμα να αρχίσουν να χάνουν μερίδιο αγοράς από όλες τις νεότερες επιχειρήσεις που μπήκαν και προσέφεραν πιο ανταγωνιστικά, τεχνολογικά εξελιγμένα προϊόντα και έτσι έφτασαν τα τελευταία χρόνια να μην έχουν καθόλου κέρδος και αναγκάστηκαν να δηλώσουν πτώχευση. Και ένα πιο ευχάριστο παράδειγμα, δεν ξέρω αν θυμόσαστε τις Spice Girls, και αυτές προϊόν marketing. Ανταποκρίθηκαν σε αγγελία, σε εφημερίδα. Δεν είχαν καμία σχέση με το χώρο, μπήκαν, τις εκπαίδευσαν, τις έφτιαξαν, βγήκανε σαν συγκρότημα, έκαναν τρομερή επιτυχία, πρώτες στα charts για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και μετά εξαφανίστηκαν. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι αποτυχία. Ναι, αλλά ήταν σχεδιασμένη αποτυχία σε αυτή την περίπτωση. Γιατί δεν θα ήθελα να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Δεν θα μπορούσαν να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Γι' αυτό και σχεδιάστηκαν έτσι. Αυτές που μπορούσαν να έχουν κάποια διάρκεια έχουν ξεφύγει από το group και έχουν συνεχίσει. Είναι ένας τρόπος ανάπτυξης, αν θέλετε, εάν κάποιος θέλει να κάνει τη λεγόμενη αρπαχτή. Και αυτό υπάρχει σαν διαδικασία μέσα στο marketing. Απλά δεν σε πάει πάρα πολύ μακριά. Οπότε εξαρτάται πάντοτε από αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Εξαρτάται από τους στόχους που έχουμε βάλει για το τι, πώς θα αναπτυχθούμε.